Θεσσαλονίκη Κασανδρινή, Βυζαντινή. Θεσσαλονίκη παλιά, σαν πολύτιμη αντίκα. Θεσσαλονίκη των τραγουδιών, η στέρνα που κράτησε την προσφυγιά, η φτωχομάνα. Η μεγάλη πολυπολιτισμική πόλη που αγκαλιάζει όλα τα Βαλκάνια. Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, όλοι άφησαν ψηφίδες του πολιτισμού τους που συνθέτουν ένα μοναδικό μοσαϊκό ετερογενών αλλά ταυτόχρονα αρμονικών και αλληλοσυμπληρούμενων στοιχείων. Σήμερα οι παλιές δόξες αλώθηκαν από τον γιγαντισμό των πολυκαταστημάτων. Η προσωπική σχέση αγοραστή και πολιτή έγινε απρόσωπη, τυπική και διαδικαστική. Κάποιοι ρομαντικοί επιμένουν ακόμα, προσπαθώντας να σταθούν όρθιοι στο Μουδιάνου, στον Πεζεσταίνη. Προσπαθούν να κρατήσουν το ανθρώπινο πρόσωπο της αγοράς, αλλά δυστυχώς οι καιροί έχουν αλλάξει και ο χρόνος είναι αδυσόπιτος, τελειώνει πράγματα και τα στέλνει στο κημητήριο του παρελθόντος. Εγώ είμαι εδώ από το 1969 και έχω φτάσει τώρα στα ωραία της σύνταξης βέβαια και συνέχισα τη δουλειά του πατέρα μου, ο οποίος είχε έρθει εδώ από το 1944. Τη στιγμή που κτίστηκε επί τουρκοκρατίας γύρω στο 1600, αν θυμάμαι καλά, προορίζονταν για αγορά. Τότε οι Τούρκοι το είχαν κάνει σαν σκεπαστή αγορά για να προφυλάσσονται όλοι οι έμποροι που είχαν κάποιες ασχολίες, κυρίως με υφάσματα και με κοσμήματα ή νομίσματα. Αυτές ήταν οι χρήσεις της στοάς εδώ πέρα. Και υπήρχε φύλακας, το βράδυ έκλεινε η στοά και δεν υπήρχε τρόπος να μπει κανένας μέσα. Αυτά τα εσωτερικά έχουν γίνει ύστερα, εσωτερικά κτίσματα. Δηλαδή στην αρχή η στοά ήταν γύρω-γύρω και στη μέση ήταν τα εμπορεύματα. Δεν υπήρχε τίποτα στη μέση. Το κτίριο είναι ωραιότατο και πάνω αν πάτε να δείτε έχει πολύ ωραία. Αλλά έπαθε μεγάλη ζημιά στους σεισμούς του 1978. Και τότε είχαμε για καμιά δεκαετία εδώ τα συνεργεία της εταιρείας της σεισμολογίας, του ΙΤΣΑΚ, και οι οποίοι κάνουν τις επιδιορθώσεις. Όλη η στοά ήταν γεμάτη από πέτρες που είχαν πέσει από πάνω. Δεν μπορούσα να περάσω, να περπατήσω. Είχε σχεδόν μισό μέτρο πέτρες. Τότε ήταν ένα φοβερό σοκ. Τα ράφια κατεστραμμένα, τα χαρτιά όλα πεσμένα. Αυτά ήταν μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και τότε είχα φοβηθεί πια ότι δεν θα μπορέσουμε να ξαναρθούμε εδώ πέρα. Αλλά ευτυχώς η αρχαιολογία έκανε πολύ καλή και σωστή δουλειά. Βέβαια κράτησε πολλά χρόνια, αλλά εντάξει, χαλάλη, άξιζε τον κόπο. Τώρα είμαστε εδώ δεμένοι μια ζωή ολόκληρη.
με όλα τα καλά και τα κακά που συνεπάγεται αυτό. Και τον αγαπάς το χώρο και φτάνεις σε κάποια σημεία να μην τον αντέχεις. Γιατί έχει και τα καλά του και τα στραβά του. Αρχικά είμαστε στο κέντρο της πόλης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά από την άλλη μεριά είμαστε σε ένα περιορισμένο χώρο που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί η αρχαιολογία δεν μας επιτρέπει επεμβάσεις. Την άλλη μεριά, λίγο πολύ, δεν είναι και τόσο γνωστός ο χώρος, ακόμα και στους Θεσσαλονικείς. Λίγο πολύ σήμερα η Θεσσαλονίκη, η αγορά της απομακρύνεται, πάει προς τα άκρα, εξαιτίας των μεγάλων καταστημάτων. Το παλιό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν το κέντρο όλης της αγοράς και όλης της εμπορικής κίνησης, σιγά σιγά σβήνει. Δυστυχώς έτσι είναι. Και εδώ ήδη μέσα στο Άμας υπάρχουν 4-5 μαγαζιά που είναι κλειστά. Στους γύρω δρόμους υπάρχουν πολλά μαγαζιά που είναι κλειστά. Το εμπόριο με την παλιά έννοια που το ξέραμε, σιγά σιγά σβήνει. Και δεν έχει προοπτικές για τις μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή και εγώ ακόμα τώρα που φτάνω στη ώρα της σύνταξης, από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει διάδοχη κατάσταση για να μείνει εδώ σαν επιχείρηση. Πιο πολύ με θλίβει η απαξίωση της αγοράς γενικά, όχι μόνο εδώ της ΣΤΟΑΣ, της δικιάς μας, είναι η απαξίωση του κέντρου της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα μπορούσε να γίνει όπως σε όλες τις άλλες πόλεις του εξωτερικού στην Ευρώπη που υπάρχουν, όπου το παραδοσιακό κέντρο διατηρείται όπως ήταν τα παλιά χρόνια. Εμείς δυστυχώς και δεν το διατηρούμε και το χαλάμε. Εντάξει, τώρα η επέκταση στα άκρα της πόλης είναι αναγκαίο κακό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, αλλά και το κέντρο εδώ σαν παλιά αγορά έπρεπε να διατηρηθεί. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιο ψηλό από αυτό το θερμάρι υπάρχει? Όχι. Ε, από το τριάρι πιο ψηλό? Δεν. Διάρι δεν έχει, έτσι. Το πεζεσταίνιο, όπως βλέπουμε από την Κωνσταντινούπολη με τα κάρτα, έτσι ακριβώς ήταν και εδώ. Εδώ πίσω στη Σπανδονή θα ήταν τα καροτσάκια, τα οποία πουλούσαν την παραμάτια τους. Τα καροτσάκια αυτά τώρα που βλέπουμε και πουλάνε τα φρούτα. Και ανέκαθεν αυτή στο κέπι τουρκοκρατίας ήταν το πιο ασφαλές μέρος. Εδώ ήρθα το 57. Με φέρω θείος μου από το χωριό, ήταν τυπογράφος. Τότε είχε γύρω στα 10 τυπογραφεία στη Θεσσαλονίκη. Αγάπησε τη δουλειά. Και μετά από 40-50 χρόνια περίπου αγαπάω τη δουλειά μου και δουλεύω από τότε ακατάπαυστα μέσω ώρα 12 ώρες την ημέρα. Τι εδώ η μηχανή είναι τουλάχιστον 45 χρόνια μηχανή. Ναι. Και αυτή εδώ επίσης, αυτή εντάξει πιο καινούργια ο μοντέλο είναι, αλλά εντάξει. Επειδή από μικρός τη συντηρώ, τις νοιάζομαι. Έρχονται καινούργοι στα μαγαζιά, φεύγουν οι παλιοί, που δεν έχουν αυτή την ευαισθησία της συντροφικότητας, δηλαδή του γείτονα. Να περάσει από εδώ, να μπει, να πιει ένα καφέ, να πει κάτι. Να συζητήσει για το χθες, να συζητήσει για κάτι που ήδη έκανε, τίποτα, απρόσωπο. Δηλαδή μπορεί να περάσει κάποιος, και πολλοί είναι, που τους είμαστε τόσα χρόνια εδώ, περνάνε και δεν λένε ότι καλημέρα. Είμαι μια ολόκληρη ζωή. Και ακόμα και να πάω σύνταξη, θα έρχομαι κάθε μέρα εδώ να βλέπω τι γίνεται στα. Είναι οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές και τόσα χρόνια.
Τι είναι ρε παλικάρι, τι είναι ρε μένε, τι συμβαίνει ρε. Αυτή είναι η πιο παλιά αγορά στη Θεσσαλονίκη, το Μουδιάνο. Όταν το Μουδιάνο λέγανε, εδώ δεν μπορούσε να περάσει. Ο ένας έσπρωχνε τον άλλον για ψάρια εδώ. Αλλά ο κόσμος ακόμα σε αυτοί που θέλουν να πάνε ψάρι, στο Μουδιάνο θα πάνε. Όποιον να ρωτήσεις, από τους παλιούς βέβαια και τώρα είναι ακόμα. Η αγορά είναι η πρώτη της Θεσσαλονίκης. Όχι η πρώτη, θεωρεί ο λάθος. Δεν υπάρχει, το Μουδιάνο ήταν ξακουστό. Οι Εβραίοι φύγαν, ένα-δυο μήνανε. Κάποιος Ναγμίας είναι. Αυτός είναι εμείς που μας ξερίζει κιόλας αυτός για τα κανονικά. Και κατά τα άλλα, όλοι δικοί μας Έλληνες είναι. Φορά κάποτε, καθαρή Δευτέρα. Ξέρεις τι γινόταν εδώ πέρα μας. Ερχόταν σε παιδί μου κοφέτη ρίχνα. Ερχόταν ο Τσάνταρης. Κάσες, τσίπουμα. Όλα τα αυτά τα στρακοειδείς. Περνούσε ο κόσμος και έπαιρνε δωρεάν, ξέρετε, δεν υπήρχε να πληρώσουν. Ανοίγαμε στρίδια, άβαλα κεντόνια κτλ. Γλέντι από εδώ μέχρι κάτω, σερπέτ, έτσι ξεπασμένη αγορά που κάτω μέχρι κάτω είναι. Αλλά σιγά σιγά πέθανε που λέτε. Πάλι το κάναμε την καρδιά μου, γιατί καρδιά μου πάλι παίρνουμε τα τσιπουράκια μας, πήγαμε εδώ πέρα, παίρνουμε τα ουζάκια μας και περνάμε καλά πάλι. Δηλαδή, όχι δεν περνάμε καλά, αλλά έφυγε εκείνο το καλό, το γλέντι που κάναμε εδώ πέρα μέσα. Και ένα κολοκλάκι, μια κολοκλάκι. Η Μερκούρη. Τότε την αγορά αυτή την έκανε διατηρητέα. Και αξίζει ο κόπος, γιατί πολλά χρόνια ρε παιδί μου, η καλύτερη αγορά. Παραδοσιακή αγορά. Όπου για να ρωτήσει τον Μουδιάνο, το πρώτο. Ήταν η πρώτη αγορά της Θεσσαλονίκης, έμπαινε όλος ο καλός κόσμος, όλο το καλό εμπόρευμα ερχόταν πρώτα σε αυτή την αγορά και μετά πήγαινε στις άλλες αγορές. Τώρα δυστυχώς έχει εγκαταλειφθεί τελείως αυτή η αγορά. Δεν δίνει κανένα σημασία, ούτε το κράτος, την αγορά την έχει πάρει τη μισή το κράτος, λόγω χρεών των Εβραίων, γιατί είναι εβραϊκή αγορά αυτή. Χτίστηκε από τον Ελί Μοδιάνο, ο οποίος ήταν αρχιτέκτον. Και άφησε την γυναίκα του σαν κληρονόμο, παιδιά δεν είχε. Επέθανε η γυναίκα του και το μερίδιο της γυναίκας του το έχει πάρει τώρα το κράτος. Χιλιάδες πράγματα από αυτή την αγορά. Ήμασταν πολύ ενωμένοι, όλα αυτά ήταν μέχρι κάτω κρεοπολία. Εμείς το είχαμε κοτάδικο, το χοντρεμπόριο σχεδόν γινόταν εδώ στον άντρα μου. Και αυτό ήταν όλο τσιγγέλια μέχρι κάτω η αγορά. Και κρεμούσαν ανά 3-3. Τότε δεν υπήρχαν ούτε φύλακες ούτε τίποτα. Έξω τα αφήναμε όλα. Και ένα 300. Ένα 350. Εδώ περνάνε τώρα γιατί κόβουν δρόμο. Δεν περίμενα να φτάσει σε αυτό το χάλι αυτή η αγορά. Δεν περίμενα. Δηλαδή νιώθω πολύ άσχημα για το χάλι αυτής της αγοράς. Πρέπει κάτι να κάνουν, γιατί είναι μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν επιτρέπεται να αφήνουν ένα τέτοιο κομψοτέχνημα να μένει σε αυτό το χάλι. Αυτό είναι το παράπονο. Thank you.
Όλοι οι ξένοι, τουρίστες, παραθεριστές κλπ. Ερχόταν εδώ και βλέπανε αυτή την αγορά. Μπαίνανε μέσα δηλαδή και βλέπανε κάτι. Τώρα τι να δούνε. Καμιά φορά κάθομαι και συγκινούμε πολύ. Που το βλέπω τα χάλια που έχει καταντήσει αυτό το πράγμα. Συγκινούμε, τρομερά συγκινούμε. Να βλέπεις τώρα, να μην βλέπεις κόσμο να περνάει από μέσα. Που γινόταν χαμός εδώ πέρα. Κόσμος. Και τα ψάρια, τζάμπα. Φθηνά ψάρια πουλούσαμε τότε. Πάρα πολύ φθηνά ψάρια. Εδώ νιώθουμε ότι είμαστε οι πιο παλιοί μέσα στην αγορά. Εγώ ειδικά νιώθω για αυτή την αγορά σαν να είναι το σπίτι μου, γιατί έχω ζήσει περισσότερο μέσα σε αυτή την αγορά παρά στο σπίτι μου. Με λένε οι κόρες μου όλες, σταμάτα ρε μαμά, δεν κουράστηκες άλλο μέσα σε αυτή την αγορά. Δεν μπορώ να μείνω μακριά από την αγορά αυτή. Δηλαδή τι μείνες και μέχρι που να βαστάνε τα πόδια μου θα έχω μέσα σε αυτή την αγορά, δεν μπορώ, είναι το δεύτερο σπίτι μου. Συγκινούμε τρομερά ότι θα φύγω μια μέρα από την αγορά και θα μου λείψει αυτή η αγορά. Είναι 49 χρόνια εδώ γέρασα που λένε. Και σκέφτομαι αυτά τα χάλια που έχει τώρα η αγορά και για να με κρίσει και να φύγει ακόμα, θα έρθουμε πάλι μια βολτίτσα να δω την αγορά. Δεν την απαντήσω με την αγορά. Και να σταματήσω ακόμα. Θα έρθω να πει ένα διάλογο μου εδώ πέρα, να θυμάμαι δηλαδή τι πέρασα στα 49 χρόνια αυτά εδώ μέσα. Είναι πολύ όμορφια, πολύ ωραία. Δηλαδή έχουμε περάσει οι περισσότεροι. Είμαστε αγαπημένοι. Άλλο η δουλειά. Στη δουλειά πάντα υπάρχει. Αλλά μετά, αν ερχόσασταν εχθές, εγώ το κάνω έτσι. Είχα δώσει ψάρια, μας τηγάνισε εδώ πέρα, το τραπεζάκι έβγαλα. Είχαμε το τσίπορο από μέσα. Βάλαμε και τη μουσική εδώ πέρα μέσα. Αφού δεν βλέπουμε κόσμο κανένα, καθίσαμε και πήγαμε το τσιποράκι μας. Αυτό γίνεται μέρα παραμέρα. Εδώ έχω μάθει τα τόσα χρόνια, δεν μπορώ να αποχωριστώ τη Θεσσαλονίκη. Με λέει καμιά φορά να πάμε τώρα με τη σύνταξη να πάμε πάνω. Εγώ λέω και να σταματήσω, θα περνάω από εδώ, βλέπω τη σφυράκι μου, θα πίνω τα τσιποράκια μας και θα σηκώνω τα γιο στο σπιτάκι. Δεν είναι αποχωρίζουμε. Δηλαδή, όλα έχω την αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Αν και είμαι από την έδραση, πρέπει 50 χρόνια, εδώ. Αυτή είναι το πατέρα μου. Δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να την αποχωρήσω. Ούτε κατά διάνοια να το σκεφτώ το πράγμα. Ακόμα κάνω όνειρα ότι θα κάνω εκείνο, θα κάνω εκείνο, δεν σταματάω, όχι. Αν σταματήσεις, καθάρισες. Έχει ενδιαφέρον η ζωή. Μα κάνω το ένα, κάνω το άλλο, κάνω το άλλο, κάνω. Πέδαρο σήμερα, αφού μπορώ και τα κάνω, εντάξει είμαι τώρα, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, ο γιος μου είναι, να πάρεις από εκεί 1000 ευρώ. Να πας αγόρι μου, με όλη μου την ψυχή, ο γιος μου είναι, πάρε από εκεί εσύ. Δεν υπάρχει. Καλησπέρα σας χρόνια πολλά. Αντιγιά!
καθένας και ένα ξάφνιασμα ευχάριστο. Όταν γνωρίζω ένα νέο άνθρωπο, κρέμομαι από το λαιμό σου, Θεέ, λέει ο ποιητής. Άνθρωποι με ανοιχτή αγκαλιά, με καθαρή φωνή, σε κοιτούν και περνούν κατευθείαν στην ψυχή σου, γεμάτη αγιοσύνη και αθωότητα. Στις παλιές αγορές ακόμα σε καλωσορίζει η αγάπη και ο θερμός χαιρετισμός. Χαίρεσαι που βρίσκεσαι εδώ και μοιράζεσαι τη ζεστασιά του καλού και αυθόρμητου λόγου τους. Τσιγκάνος είμαστε. Αντίγια. Σιλιόλ. Μιζέτατελελ. Τσακτζού. Γιάρ. Φιντάν γκόμου. Γιακαρέσκο. Αντίγια. Όλοι απόμειναν με την πέτρινη ακινησία τους. Σκιές από το παρελθόν με τριγυρίζουν. Είναι αυτοί που πέρασαν, που έκλαψαν, που γέλασαν και χάθηκαν στο όνειρο. Κάθε προσπάθεια να μάθεις περισσότερα είναι χειμερική. Τίποτα δεν είναι τώρα όπως ήταν πριν. Ο χρόνος εμποδίζει κάθε προσπάθεια προσέγγισης. Viviamo dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quel occhio è fatto.